ίντερνετ μας έχει κάνει ένα χωριό. Μία παραλιακή λεωφόρο με τα μεγάλα στέκια της το ένα δίπλα στο άλλο. Και τα λιγότερο γνωστά κάπου εκεί τριγύρω να περιμένουν να ανακαλυφθούν. Και μέσα σε αυτά τα στέκια που συχνάζουμε όλοι εμείς οι θαμώνες, λέμε την άποψή μας για διάφορα πράγματα. Και εκεί το θέμα γίνεται κόλος. Εννοείται ότι το λατρεύω το ίντερνετ και όλες αυτές τις δυνατότητες που μας δίνει αν το χρησιμοποιήσουμε σωστά. Αν όχι, καταλήγουμε να νομίζουμε ότι η γνώμη μας και το δικαίωμά μας να τη λέμε είναι κάτι στο οποίο ο υπόλοιπος κόσμος πρέπει να δηλώσει υποταγή. Μπορεί να φαίνεται σαν να υπερβάλλω, όμως μία βόλτα, ας πούμε, στο Facebook μίας σελίδας με μεγάλο αναγνωστικό κοινό, νομίζω ότι θα τεκμηριώσει τα λεγόμενά μου σε μεγάλο βαθμό. Πολύ συχνά θα συναντήσουμε κάποιο σχόλιο ρατσιστικού χαρακτήρα και από κάτω ο κόσμος ξεχέζει και πολύ καλά κάνει. Κάπου θα πεταχτεί μία φωνούλα και θα πει «Την άποψή μου είπα». Λες και όλοι οι υπόλοιποι λένε την άποψη του Πίκατσου. Εντελώς ειρωνικά, αυτή η αστειότητα χρησιμοποιείται για να αντικρούσει τις αντίθετες απόψεις. Δηλαδή, εγώ μπορώ να πω την άποψή μου, αλλά εσύ καλύτερα όχι. Φυσικά, η ιερότητα της άποψης πέφτει στο τραπέζι όταν λείπουν τα αληθινά επιχειρήματα. Πολύ συχνά συνοδεύεται από την ξεκαρδιστική γαρνιτούρα «Τώρα ποιος φέρεται ρατσιστικά». Εδώ θα κάνω μία μικρή παρένθεση και θα πω κάτι σχετικό και άσχετο ταυτόχρονα. Ο ρατσισμός, μεταξύ άλλων, είναι μία κατάσταση στην οποία κάποιος νομίζει ότι έχει περισσότερα δικαιώματα από κάποιον άλλον με βάση κάποια χαρακτηριστικά τα οποία κανείς δεν επέλεξε. Ας δούμε μερικά παραδείγματα για τους φίλους που μας βλέπουν από το σπίτι και δεν έχουν καταλάβει για τι πράγμα μιλάμε. Οι μαύροι είναι λιγότερο έξυπνοι επειδή μπλα μπλα μπλα. Ευκολάκι. Λες ότι το χρώμα του δέρματος και όχι η εκπαίδευση ευθύνεται για την νοημοσύνη. Οι Ασιάτες είναι καλοί στα μαθηματικά. Ακόμα και αν το λες για καλό, είναι εντελώς ρατσιστικό. Άλλη μια φορά. Και πάλι προφανώς είναι θέμα εκπαίδευσης. Όλοι οι μπάτσοι είναι γουρούνια. Βλακώδης και επικίνδυνη γενίκευση, ναι. Ρατσισμός όμως όχι, καθώς κανείς αστυνομικός δεν γεννήθηκε έτσι. Επέλεξαν να γίνουν αργότερα. Αυτή είναι η άποψή μου και μου φέρεστε ρατσιστικά τώρα που μου απαντάτε. Όχι γαμώ τα γένια του προφήτη, δεν είναι ρατσισμός η αντιπαράθεση στη γαμημένη την άποψή σου. Είναι άποψη. Καλή προσπάθεια των ρατσιστών να αλλοιώσουν το νόημα της λέξης, αλλά όχι. Ο ρατσισμός είναι κάτι συγκεκριμένο και όχι κάτι που δεν σου αρέσει. Δεν μπορείς να πεις όποιος το λέει είναι σε κάποιον που σε λέει ρατσιστή, εκτός και αν έχετε μαζευτεί στον πυρήνα μαζί με τα υπόλοιπα ερείπια, οπότε ναι, θα έχετε δίκιο. Άποψη λοιπόν. Το δικαίωμά σου να την έχεις είναι αδιαπραγμάτευτο. Ο σεβασμός προς αυτήν όχι. Είναι η γνώμη μου και υποχρεούστε να τη σέβεστε είναι ένας πολύ αστείος τρόπος για να πεις «Μη διαφωνείτε μαζί μου γιατί με φέρνετε σε δύσκολη θέση». Δεν μπορεί να μιλάς για τις επιπτώσεις των αεροψεκασμών και τις προφητείες του γέροντα Παΐσιου και να φιλοδοξείς να μη σου πετάει ο άλλος γιαούρτια στα σχόλια. Είναι η άποψή μου ότι πρέπει να χλεβαστείς και οφείλεις να τη σέβεσαι. Εκτός αν θέλεις να γράψεις και κανένα επιχείρημα αντί να φωνάζεις ότι σε κακομεταχειρίζονται, απλά και μόνο επειδή σου απαντάνε. Και αν δεν μπορείς, δεν σε υποχρεώνει για κανένας να εκφράσεις άποψη. Ναι, αλήθεια, μπορείς να αφήσεις να περάσουν άρθρα χωρίς να ενημερώσεις τον κόσμο για τη σκέψη σου. Αν λείψουν από κάποιον, φαντάζομαι ότι θα σου στείλει κανένα μήνυμα να σε ρωτήσει. Αλλά οι υπόλοιποι είμαστε εντάξει. Και δεν σου λέω βέβαια τώρα να λογοκρίνεις τον εαυτό σου σε καμιά περίπτωση. Όσο εξωφρενικά κι αν είναι αυτά που λες. Αλλά να μπορείς να τα υπερασπιστείς και με άλλους τρόπους. Πέρα από το «εγώ είπα τη γνώμη μου, εσύ γιατί λες τη δική σου» και μιλώντας για λογοκρισία. Όπως έχω πει και σε κάποιο προηγούμενο βίντεο, το δικαίωμα της άποψης δεν είναι υποχρέωση αποδοχής από την άλλη πλευρά. Δεν έχω δικαίωμα να σου κλείσω το στόμα ή να σου σπάσω το πληκτρολόγιο, αλλά στα δικά μου ιντερνετικά λιμέρια έχω κάθε δικαίωμα να σε μπλοκάρω χωρίς να δώσω καμία εξήγηση. Αυτά που γράφω μπορούν να είναι δημόσια και να τα βλέπουν όλοι, όπως κάνω συνήθως, ή να είναι κλειστά και να τα βλέπω μόνο εγώ. Αν θέλω να μην βλέπω τις απόψεις σου, δεν είμαι υποχρεωμένος να τις δέχομαι στο τραπέζι μου. Έχεις το υπόλοιπο στέκι και αρκετά άλλα στέκια για να εκφραστείς. Δεν είναι λογοκρισία να σε μπλοκάρω αν θεωρώ ότι είναι καλύτερα για μένα να μην διαβάζω αυτά που λες. Είναι το δικαίωμά μου στην άποψη και είναι το ίδιο με το δικό σου. Επίσης, καλό είναι να μην ξεχνάμε ότι δεν έχουν όλες οι απόψεις την ίδια βαρύτητα. Και εδώ το πράγμα σοβαρεύει, καθώς από τη μία άποψη στην άλλη είναι μια κηδεία δρόμος. Σε group όπως οι θρυλικές μαμάδες του Facebook, φυσικά, κάποιες φορές εμφανίζονται φρίκες οι οποίες παροτρύνουν τον κόσμο να μην προτείνει επίσκεψη σε γιατρό, γιατί οι μαμάδες ξέρουν καλύτερα. Μη μας λέτε να πάμε σε γιατρό, εμείς εδώ ανταλλάσσουμε γνώσεις τις οποίες οι γιατροί δεν έχουν. Το διανοείσαι
Η τύπισσα έζησε το θαύμα της ζωής. Και γαμώ τα θαύματα. Μόνο 7,5 δισεκατομμύρια τέτοια υπάρχουν στο πλανήτη. Μιλάμε για μοναδικότητα τώρα, όχι μαλακίες. Και αποφάσισε ότι έμαθε όλα τα μυστικά του σύμπαντος. Και τι να μας πει και ο γιατρός τώρα, ο οποίος έκανε όλα και όλα 12 χρόνια πανεπιστήμιο και 13 ώρες δουλειά τη μέρα από τότε. Άσε μας ρε γιατρό τώρα, όταν γεννήσεις έλα να μας δώσεις συμβουλές. Άλλο Χαϊβάνι έψαχνε για ονόματα γιατρών τα οποία θα της δώσουν πιστοποιητικό ψεύτικο έτσι ώστε να μην εμβολιάσει το παιδί της. Αυτά δεν είναι απόψεις, είναι ξεκάθαρες απόπειρες ανθρωποκτονίας με δόλο, μίσος, κακία και όλα αυτά τα δικηγορίστικα. Μια ματιά να ρίξουμε στα τελευταία 200 χρόνια, τότε που ο κόσμος έκανε 11 παιδιά, μήπως και γλιτώνανε 2-3 μέχρι την εφηβεία, μέχρι τώρα που το προσδόκιμο ζωής ανεβαίνει και πολλές ασθένειες που θέρισαν κόσμο σε χονδρική έχουν σχεδόν εξαλειφθεί. Καταλαβαίνουμε ότι η άποψη της ηλίθιας που δεν θέλει να εμβολιάσει δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ίση με τη γνώμη του γιατρού που έχει και τα γεγονότα να το στηρίζουν. Ομοίως, θα αποφύγω να επιμείνω όταν η άποψή μου για την αποδοτικότητα, ας πούμε, ενός αυτοκινήτου συγκρούεται με την άποψη ενός μηχανικού. Ή όταν κάποιος που δεν έχει φορέσει ποτέ γυαλιά πάει να μου μιλήσει για μυωπία. Άσε μας ρε γλυκέ μου τώρα, 31 χρόνια διοπτροφόρος και έρχεσαι να μου πεις την άποψή σου. Α, είσαι οφθαλμίατρος. Α, εγώ ήρθα σε σένα. Μάλιστα. Τι λέγαμε? Γενικά η γνώμη δεν είναι κάτι ιερό. Και δεν είναι ντροπή να την αλλάξεις όταν βλέπεις ότι τα δεδομένα είναι πιστικότερα. Όταν επιμένεις παρά τις αποδείξεις σε αυτό που πιστεύεις, αυτό δεν είναι τιμητικό επειδή κρατάς σταθερές τις θέσεις σου. Είναι ντροπιαστικό, είναι κανονική ξεφτύλα. Επειδή έχεις πρόβλημα στο κεφάλι σου, το γνωρίζεις και καμαρώνεις γι' αυτό. Και όχι, οι γνώμες δεν είναι σαν τις κολοτρυπίδες. Περισσότερο θα έλεγα ότι είναι σαν τα μαλλιά. Άλλος τα κόβει, άλλη τα βάφει, άλλος τα χτενίζει ανάλογα με την περίσταση, άλλη τα χτενίζει κόντρα στην περίσταση, άλλος ορίζει την περίσταση. Νομίζω ότι τελικά οι γνώμες δεν είναι ούτε σαν τα μαλλιά. Αν πρέπει οπωσδήποτε να είναι σαν κάτι, ας είναι σαν τα δέντρα, που χρειάζονται λίπασμα και νερό για να μεγαλώσουν και να δώσουν καρπούς. Αν τους δώσεις σκατά, είναι λίπασμα και πάλι καρπούς θα βγάλουν. Πού να σου γαμίσω. Τέλος πάντων, θα βρω εγώ έναν παραλληλισμό. Μέχρι να τον βρω, κάνε like, κάνε subscribe, κάνε κοινοποιήσεις και μετά μπες να δεις και όλα μου τα βίντεο που είναι και πολύ ωραία. Απόψη μου πάντα, έτσι.